Μένουν πολιτική σύγκρουση γεννά η κατάρρευση του συνεργατισμού. Νερό στο μήλο των αντιπαραθέσεων έριξαν και σήμερα Δυσσή και Ακέλ. Αβέροφ Νεοφύτου και Άντρος Κυπριανού αντάλλαξαν βαριές κουβέντες το πρωί, με τον πρώτο να αναφέρεται στα παιδιά του Χριστόφια και τον δεύτερο να αντιτείνει το ξεπούλημα του συνεργατισμού. Μίδρους εξάπαλησε όμως αργότερα στη Βουλή και ο Στέφανος Στεφάνου, κάνοντας λόγο για απεσχέσεις σε ιδιωτική τράπεζα. Το ρεπορτάζ έχει ο Πέτρος Μελαΐσης. Νέα σύγκρουση Δυσσή Ακέλ πρωί-πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο, πριν περάσει μια μέρα από τη χθεσινή σύγκρουση Μεγατόνο στη Βουλή για τον συνεργατισμό και τη διακυβέρνηση του τόπου. Όταν αυτά τα θέματα είχαν συζητηθεί και στο παρελθόν και είχαν ληφθεί απαντήσεις και δεν τόλμησαν να το επαναφέρουν. Εδώ και πέρα από ένα μήνα, μια συγχωρία τουλάχιστον 7 κομμάτων από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σφυροκοπούν κυβέρνηση και δημοκρατικό συνεγερμό. Λίγη ώρα αργότερα, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συνεγερμού, μετά από επίσκεψη στο Ολυμπιακό Μέγαρο, επανήλθε δρυμύτερος. Αν ο λαός θέλει πισωγύρισμα, μπορεί ψηφίζοντας Αγγέλ να ξαναζωντανέψει τις μέρες διακυβέρνησης Χριστόφια, δήλωσε ο πρόεδρος του Δυσσή. Δεν θα ξεχάσω όμως μια πολιτική υποκρισία. Δεν μ' άφηναν να μπω στη Βουλή. Ήταν κάποιοι με τηλεβόες και λέει συνθήματα ενάντια στον Αβέρο που προσήρχεται στη Βουλή για να ψηφίσει τα νομοσχέδια για τη σωτηρία του τόπου που έφερε η κυβέρνηση Χριστόφια. Δεν ήταν άλλη από την κόρη και το γιο του Δημήτρη Χριστόφια. Άμεση ήταν η απάντηση του Ακέλ, αυτή τη φορά διαστόματος εκπροσώπου τύπου. Κυβέρνηση και Δημοκρατικός Συναγερμός βρίσκονται σε πολιτική μοναξιά. Μόνοι τους απεγνωσμένα προσπαθούν να αποσύσουν τις βαρύτατες ευθύνες που το πόρισμα και η κοινωνία τους αποδίδει. Υπάρχει μια παραδοξότητα, τονίσω Αβέροφ Νεοφύτου, και ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ, το οποίο ήταν διαχρονικά εναντίον της Ευρώπης, τώρα να ζητά τη ψήφο των πολιτών για τις επικείμενες ευρωεκλογές. Νόμισε το ΑΚΕΛ και η ηγεσία του ότι έπιασε λαβράκι και θα χρησιμοποιήσουν το συνεργατισμό με ένα πάθος, νομιζόμενοι ότι θα ξαναεπανέλθουν για να φέρουν τον τόπο σε πολιτικές που τον οδήγησαν σε χρεοκοπία. Με επιχείρημα την διάσωση των καταθέσεων και της οικονομίας κρατικοποίησαν τον συνεργατισμό και 5 χρόνια μετά, με τους ίδιους ισχυρισμούς, τελικά ξεπούλησαν τον συνεργατισμό και τον έδωσαν πεσκέση σε μια ιδιωτική τράπεζα. Μαγκές, όχι σε εμάς, η τοποθέτηση Αβέροφ Νεοφύτου. Κάποιες μαγκές σαν αυτές του Ακέλ τις έκαναν και οι Βρετανοί. Με τα ηρωικά Brexit, όπως και τα ηρωικά συνθήματα και πολιτικές θέσεις του Ακέλ στην κρίση να βγούμε από το ευρώ και από την Ευρώπη. Για μετατόπιση του ενδιαφέροντος που προκαλεί ένταση, κάνει λόγο του Ακέλ. Επειδή ο συναγερμός νιώθει πολύ άβολα να συζητείται το πόρισμα του συνεργατισμού, αλλά και τελική κατάληξη με την κατάρρευση του συνεργατισμού, προσπαθεί απεγνωσμένα να μετατοπίσει το θέμα, να προκαλέσει ένταση. Αβέροφ Νεοφύτου και Άντρος Κυπριανού αυτοπροσκλήθηκαν σε δημόσια κοινή εμφάνιση ραδιοφωνική ή τηλεοπτική για το συνεργατισμό. Στο άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας τώρα, χάος επικράτησε και σήμερα στο λιμάνι Λεμεσού. Δύο στάσεις.